Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον Δημήτρη Καμπουράκη, που πλέον είναι παρελθόν, αποτελεί παρελθόν από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, αφού ο ίδιος δήλωσε την παραίτησή του. Mm-hmm. Υπάρχουν έντονες φημολογίες και υπήρχε και ένα δημοσίευμα σήμερα, το οποίο δεν μπορώ να το αναφέρω, γιατί στην ουσία καταγγέλνουν μέσω του συγκεκριμένου δημοσίευματος τον κύριο Καμπουράκη για κάποια πράγματα, για κάποια θέματα. Πέραν της σύμβασης. Παρακαλώ, με ακούτε και μένω εδώ αυτό το οποίο λέω. Ναι. Τώρα, έχω πληροφορηθεί ότι ο Δημήτρης Καμπουράκης ετοιμάζει να κάνει αγωγές και μηνύσεις για το συγκεκριμένο εξώφυλλο εφημερίδας, το οποίο το συγκεκριμένο εξώφυλλο εφημερίδας δεν αναφέρει ούτε το επειδή βρίσκεται συζήτηση με την ΕΡΤ, αλλά τον καταγγέλει για ποινικό θέμα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης, λοιπόν, είναι έτοιμος, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, να προβεί σε μηνυτήριες αναφορές και αγωγές κατά γνωσής εφημερίδας και κατά του εκδότη και διευθύντης εφημερίδας. Για αυτό το λόγο σήμερα βγήκε ο κύριος Στάθης, ο συμπαρουσιαστής του. Ναι, ήταν μαζί, ήταν μέχρι τώρα δηλαδή που έφυγε, ήταν μαζί στην εκπομπή, ναι, στο Open, και στην εκπομπή Ραλάδος. Και στην ουσία μίλησε για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και για αυτό, αλλά και για ένα άλλο δημοσίευμα που τους θέλει, να τσακώθηκαν και να αναγκάστηκε ο Δημήτρης Καμπουράκης να αποχωρήσει από το Open. Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι του προκαλούν θλίψη κάποιες αναφορές. Mm-hmm. Για ποιες αναφορές λέει? Για τις αναφορές ότι οι δύο είχαν τσακωθεί ή για τις αναφορές οι οποίες έγιναν, ξαναλέμε, σε γνωστή εφημερίδα που τα όσα αναφέρονται, τον κατηγορούν για τα όσα αναφέρονται πραγματικά θέλουν διερεύνηση. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος, ξαναλέω, θα κινηθεί νομικά, και οι δικηγόροι του λένε ότι είναι ένα άκρος συκοφαντικό δημοσίευμα κατά του προσώπου του. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν, πώς έφτασε στο σημείο ο Δημήτρης Καμπουράκης να πει γεια σας από τον τηλεοπτικό σταθμό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καμπουράκης, σύμφωνα και με μία ανάρτηση που έκανε ο ίδιος, λέει ότι έχει ένα θέμα με την υγεία του, το οποίο είναι επίπονο και έτσι αναγκαστικά του δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρίσκεται καθημερινά σε εκπομπή ενημερωτική. Αυτό είπε ο ίδιος λοιπόν. Είναι αδύνατο, λέει, να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μιας τετράωρης καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής που ξεκινάει από νωρίς το πρωί και μου δημιουργεί σωματική και πνευματική καταπώνηση. Είπε τις ευχαριστίες του στον κύριο Σαββίδη, στον διευθυντή της ενημέρωσης, τον κύριο Παναγόπουλο, στον συμπαρουσιαστή του, τον κύριο Παναγιώτη Στάθη, που όπως λέει είχαν άψογη συνεργασία, και σε όλους τους συντελεστές και εργαζόμενους της εκπομπής Ώρα Ελλάδος. Λέει, και κλείνοντας, λέει ότι ήρθε η ώρα να αποφασίσω οριστικά ότι η τηλεοπτική μου καριέρα σε καθημερινή βάση ολοκληρώθηκε και ότι πλέον υπάρχει η σύνταξη. Ευχαριστώ. Ναι, άρα αφήνει όμως ανοιχτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου. Όχι μόνο αυτό. Εδώ πέρα είναι σε συζητήσεις και από ό,τι φαίνεται έχουν συζητηθεί τα περισσότερα και έχουν συμφωνηθεί για να μετακινηθεί στην ΕΡΤ. Σε μία άλλη, σε έναν άλλο ρόλο, ίσως σε κάποια επιτελική θέση, και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα για μία παρουσίαση 15ήμερης ή εβδομαδίας ενημερωτικής εκπομπής. Έχει ακουστεί και για άλλο μέσο. Μάλιστα. Πέραν της ΕΡΤ. Ακούστηκε και για το Άττικα, και μάλιστα επειδή ακριβώς υπάρχει συμβόλαιο με το Open, μιλάνε για πότε, για την 1η-1η του 2024. Μάλιστα. Κρατήστε το κι αυτό. Πάντως, υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα. Πάμε να θυμηθούμε λίγο την τελευταία εκπομπή που ήταν ο Καμπουράκης, που αναχώρησε το πλατό. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πολύ εύγλωτα το περιγράφει ο Σωτήρης τη διαδικασία όλη αυτή. Θα αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Δώσ' μου λίγο. Συνέχισε εσύ. Εντάξει. Λοιπόν. Τότε ήταν που δεν το ξαναείδαμε από τότε. Mm-hmm. Θυμόμαστε 24 Οκτωβρίου ήταν αυτό. Πριν λίγες μέρες. Και από τότε δεν ξανεμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πλατό του Open.